συνελήφθη στις 12 Αυγούστου το πρωί σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ροδολίβους ένας 47χρονος και μια 42χρονη, η Μεδαπή, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα της ίδιας ημέρας διέριξαν οικία 46χρονης η Μεδαπής και αφαίρεσαν 5 χρυσά δαχτυλίδια και 2 χρυσές λίρες σύμφωνα με δήλωση της ιδιοκτήτριας. Επίσης συνελήφθησαν την ίδια μέρα το μεσημέρι σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ηράκλειας 2 ημιδαπές γυναίκες ηλικίας 39 και 20 ετών, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, πήγαν σε κατοικία 59χρονου ημιδαπού και η 39χρονη μπήκε παράνομα στο σπίτι, ενώ η 20χρονη παρέμενε έξω από το σπίτι, εποπτεύοντας τον χώρο, χωρίς όμως να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε, καθώς έγιναν αντιληπτές από τον ιδιοκτήτη. Στο μεταξύ, σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών σε βάρος 20χρονης Μεδαπής, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι το απόγευμα της 8ης Αυγούστου αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο από κατάστημα στην πόλη του Σερών. Ακόμα ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στους δρόμους του Σερών. Το απόγευμα της 12ης Αυγούστου, 43χρονος υπηκός Αλβανίας, κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς και τοποθέτησης σάκων ζωοτροφών σε εκτινοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερών, καταπλακώθηκε από σάκου ζωοτροφών με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Προανάκριση και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Νέας Ζύχνης.